παρουσία της Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαρίας Κόλλια Τζαρουχά πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για την πορεία των έργων αποκατάστασης μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Θάσο. Υγειονομική βόμβα σε διαμέρισμα στην οδό Αγίου Νικολάου στην Καβάλα. Παρέμβαση της αστυνομίας ύστερα από καταγγελίες περί οίκων. Διέριξαν το Δημαρχείο Εμμανουήλ Παπά στις αίρες άγνωστοι δράστες. Στο επίκεντρο η χάραξη του οδικού άξονα Ε61 του Σταυρού Αμυγδαλεώνα Δράμας. Διαμαρτυρίες από τους κατοίκους, εντάσεις από την αντιπολίτευση του Δήμου Καβάλας. Σε διαμάχη ο Δήμος Καβάλας με τη ΔΕΙΑΚ για την πληρωμή του ποσού των 20.000 ευρώ ΦΠΑ σε έργα ίδρυυσης. Μπλούζες και ποδοσφαιρικό υλικό χορήγησαν οι εργαζόμενοι των τριών εργολαβικών εταιριών του εργοστασίου της Νέας Καρβάλης, BFIC, Ελαγκρολίπ και Σεντροφάρο.